Οι μέρες των Χριστουγέννων φέρνουν μαζί τους μεγάλες ευλογίες στις ζωές των πιστών. Ξυπνάνε μέσα μας όλη την καλοσύνη και την αγάπη που υπάρχει στην καρδιά μας. Γινόμαστε ξανά παιδιά, αναπολούμε όλα εκείνα που ζήσαμε μικροί, τις τρυφερές ιστορίες που διαβάσαμε στα βιβλία, τις όμορφες εικόνες που έφτιαχνε αθώα το μυαλό μας. Μας κάνουν να ονειρευόμαστε και γεμίζουν την ψυχή μας φως Χριστού, όπως οι ώρες των παραμυθιών της γιαγιάς γύρω από τον Τζάκι το μαγκάλι. Σε εκείνα τα μικρά χωριουδάκια, τα κάτασπρα με τα πολλά χιόνια και τα μικρά καμπαναριά. Σε εκείνα από τις Κυριακές, η μικρή εκκλησία του χωριού γεμίζει με ανθρώπους του Θεού από τις 7 το πρωί που ξεκινά η Θεία Λειτουργία. Κατά βάθος, όλοι οι άνθρωποι, αυτό που ζητάμε για να νιώθουμε γαλήνη είναι περισσότερο φως, περισσότερη αλήθεια, περισσότερο νόημα στη ζωή μας. Αυτό μπορούμε να το αποκτήσουμε μόνο μέσω της Αγίας Τριάδας. Η παράδοση εδώ και εκατοντάδες χρόνια θέλει τα μεσάνυχτα των Θεοφανίων να ανοίγουν οι ουρανοί. Είναι αλήθεια. Αφού θα έχεις πρώτα εξομολογηθεί στο πνευματικό σου, θα κάνεις τα μεσάνυχτα από τις 12 έως τις 3 την προσευχή σου με πίστη και ταπείνωση και θα ζητήσεις ό,τι θέλεις στο Θεό και Εκείνος θα σε ακούσει. Αρκεί πάντα, όπως έχουμε πει, αυτό που θα ζητήσεις να είναι για το καλό σου και όχι το να ευχηθείς να συμβεί κάτι άσχημο σε συνάνθρωπό σου ή να γίνεις εκατομμυριούχος για παράδειγμα. Εκείνη την ώρα τα πάντα εισακούγονται. Ενώνει το άνθρωπος με τον Θεό. Τα όνειρά μας γίνονται πραγματικότητα. Ζήτα με όλη σου την καρδιά και με βαθιά πίστη και θα λάβεις αυτό που ζήτησες. Μην απογοητευτείς αν αργήσει λίγο να έρθει. Θα έρθει την πιο κατάλληλη ώρα που θα το χρειαστείς, χωρίς να το περιμένεις. Ο Χριστός με τη μεγάλη του αγάπη και με τη μεγάλη του αγαλίαση που σκορπάει στις ψυχές των πιστών με όλες τις Άγιες Γιορτές του, μας ανασταίνει αληθινά, αφού μας ανεβάζει ψηλά πνευματικά. Αρκεί να συμμετέχουμε και να έχουμε όρεξη πνευματική, να τις πανηγυρίζουμε πνευματικά. Τότε τις γλεντάμε πνευματικά και μεθάμε πνευματικά από το παραδεισένιο κρασί που μας φέρνουν οι Άγιοι μας και μας κερνούν. Τις γιορτές, για να τις ζήσουμε, πρέπει να έχουμε το νου μας στις Άγιες ημέρες και όχι στις δουλειές που έχουμε να κάνουμε για τις Άγιες ημέρες. Να σκεφτόμαστε τα γεγονότα της κάθε Άγιας ημέρας και να λέμε την ευχή δοξολογώντας το Θεό. Έτσι, θα γιορτάζουμε με πολύ ευλάβεια κάθε γιορτή. Όταν κανείς μελετάει τα γεγονότα της κάθε γιορτής, φυσιολογικά θα συγκινηθεί και με ιδιαίτερη ευλάβεια θα προσευχηθεί. Έπειτα στις ακολουθίες, ο νους μας να είναι στα γεγονότα που γιορτάζουμε και με ευλάβεια να παρακολουθούμε τα τροπάρια που ψέρνονται. Όταν ο νους είναι στα θεία νοήματα, ζει τα γεγονότα ο άνθρωπος και έτσι δεν αλλοιώνεται.